Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ όπου συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Ένα πρωτάθλημα με ιστορία ενός και πλέον αιώνα. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο χθες, πρώτη μέρα των αγώνων, έγινε μια εξαιρετική επίδοση. Μια επίδοση πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι εκείνη του Τσάτουμα, του Λίου Τσάτουμα, στο Μήκος, ο οποίος πήδησε 8 μέτρα και 32 εκατοστά. Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας των αγώνων. Είχαμε καλή προσπάθεια και στο Μήκος των Γυναικών με την πηγή Δεβετζή που ξεκίνησε με 13-70 στο προκριματικό στο τριπλούν. Το πρόγραμμα σήμερα είναι, όπως βλέπετε, το επικοτό των ανδρών, το ακόντιο των γυναικών με τη Σαβατιλίκα, το ύψος των ανδρών, το τριπλούν των γυναικών ως προκριματικό, στα 400 εμπόδια των ανδρών με τον Περικλή Ακοβάκη, σφύρα που θα γίνει στο βοηθητικό στάδιο, 400 εμπόδια γυναικών, 800 ανδρών και γυναικών, 110 εμπόδια των ανδρών με τον Δουβαλίδη στο προκριματικό και τον Θεοφανόφ. Έχουμε ακόμα τα 100 μέτρα των γυναικών, το τριπλούν των ανδρών, προκριματικό, το ακόντιο των ανδρών, τελικό, τα 3.000 μέτρα στύπλ των ανδρών και των γυναικών και τις σκηταλοδρομίες των ανδρών και των γυναικών. Τις σκηταλοδρομίες που είναι το πρώτο ομαδικό αγώνισμα, καθώς οι αγώνες ολοκληρώνονται αύριο και θα έχουμε και τον πρωταθλητή Ελλάδος που θα είναι πιθανότατα Ολυμπιακός και στις γυναίκες και στους άντρες. Βέβαια είναι και ο Πανελλήνιος ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που διεκδικεί και αυτός τον τίτλο, τουλάχιστον στις γυναίκες, γιατί τους άντρες θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Πανελλήνιο. Και πάμε στα 300 μέτρα εμπόδια. Οι αθλητές έχουν από ώρα βγάλει τις φόρμες τους και είναι έτοιμοι για να πάρουν μέρος στην κούρσα και για να πάρουν την εκκίνηση, όπως λέμε. Βλέπετε και τα ονόματα εκείνων που μετέχουν στο αγώνισμα. Στην τέταρτη διαδρομή τρέχει ο Περικλής Ιακωβάκης και στην πέμπτη ο Μινάς Αλοζίδης, οι δύο καλύτεροι αθλητές που μετέχουν στο αγώνισμα. Περικλής Ιακωβάκης φέτος έχει τρέξει 49-56, την καλύτερη επίδοση στα 400 μέτρα με εμπόδια. Βέβαια το ατομικό του ρεκόρ και ρεκόρ Ελλάδος είναι 47-82 από πέρσι. Οι αθλητές είναι έτοιμοι για να πάρουν, όπως είπαμε, εκκίνηση. Ο Κουνής, ο Παπαδόπουλος, ο Κοσμάς του Αίολο Μακεδονίας, ο Παπαδόπουλος του Ολυμπιακού, ο Ιακωβάκης που ανήκει επίσης στον Ολυμπιακό, ο Αλοζίδης που ανήκει στον Πανελλήνιο, ο Αναστασίου που είναι αθλητής του Πανιωνίου, ο Χατζαντονάς του Πόρου Τριζινίας και ο Καμπάνης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης είναι οι δρομείς που μετέχουν στο αγώνισμα και βλέπετε τον Περικλή Ιακωβάκη, τον κορυφαίο Έλληνα δρομέα στα 400 με εμπόδια τα τελευταία χρόνια και ένα από τους καλύτερους αθλητές του αγωνίσματος στον κόσμο, ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει κίνηση με την ελπίδα να σημειώσει μια καλύτερη επίδοση από το 49-56 που έχει πετύχει μέχρι εφέτος. Ο Ιακωβάκης αυτή τη χρονιά έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τρέχει, εκείνο που τον ενδιαφέρει να πάει πολύ γρήγορα στα 300 πρώτα μέτρα και μετά να βελτιώσει τις δυνάμεις του και να κάνει υψηλού επίπεδου επίδοση γύρω στα 48 δευτερόλεπτα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δείτε πόσο γρήγορα πάει στα 400 μέτρα, στα εμπόδια και είναι μας στα 150 μέτρα και έχει φτάσει τους υπόλοιπους δρομείς, τον Αλοζίδη που θεωρητικά είναι ο καλύτερος αντίπαλός του και τον έχει ξεπεράσει από τα 200 μέτρα, πάει πολύ πολύ γρήγορα. Καθώς περνάει το ένα πίσω από το άλλο τα εμπόδια, είναι στο 7ο και τώρα στο 8ο εμπόδιο, μέχρι εδώ πάει με 13 βήματα όλα τα εμπόδια. Να δούμε αν στα τελευταία μέτρα όπου έχει υστερήσει στους τελευταίους αγώνες θα είναι το ίδιο δυνατός όπως άλλες φορές. Μπροστά λοιπόν ο Περικλής Ιακωβάκης, ακολουθεί ο Αλοζίδης. 48-80, επιτέλους ένα μεγάλο ρεκόρ, ένα πολύ πολύ μεγάλο ρεκόρ για τον Έλληνα πρωταθλητή. Του βγήκε αυτό το οποίο ζήταγε εδώ και καιρό, δηλαδή να κάνει πολύ γρήγορα τα πρώτα 300 μέτρα και στη συνέχεια να αντέξει την επίθεση των υπολείπων αθλητών στα τελευταία 100 μέτρα της κούρσας, κάτι που του βγήκε, όπως αποδείχθηκε, ήθελε η προπονήτριά του, είχε πει ότι εκείνο που επιζητούμε είναι να κάνουμε τα πρώτα 300 μέτρα σε ένα χρόνο γύρω στα 33 στα 33-5. Εδώ η επίδοση του Ιακωβάκη είναι μέσα στις 10 καλύτερες επιδόσεις του κόσμου. Το 48-80 πρέπει να είναι στην 6η ή 7η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Πολύ καλή επίδοση, πολύ μεγάλη επίδοση. Είναι η 7η καλύτερη επίδοση στον κόσμο, το βλέπουμε τώρα.
καθώς ο Κλέμεντ είναι, ο Τζάκσον, οι Αμερικανοί, ο Κέιμον, ο Αμερικανός, ο Μακφάραν, ο Τζαμαϊκανός και ο Ντάτς, ο Αμερικανός. Αυτοί έχουμε δηλαδή τέσσερις Αμερικανούς και ένα αθλητή από την Τζαμάικα. Ενώ σιγά σιγά ετοιμάζονται οι αθλήτριες για τα 400 μέτρα με πόδια που έχουν ως μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Χατζή. Στην πρώτη διαδρομή είναι η Αναστασία Παπουτσάκη του ΟΦ Ηρακλείου, 23 χρονών. Ήταν τέταρτη πέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Κατερίνα Καραδήμου. Ολυμπιακή δομή. Έχει 62-52. Είναι 17 χρονών η Καραδήμου. Σοφία Βελή, 26 χρονών, του Ενιπέα Λιτοχωρίου. Έχει 60-37 η Βελή. Στην τέταρτη διαδρομή είναι η Χριστίνα Χατζή του Ρεθυμνιακού με 60-24, 32 χρονών, φετινή πρωταθλήτρια. Επίδοση, για ναι, για φετινή επίδοση. Πρωταθλήτρια Ελλάδος πες. Εδώ έχουμε την Δημόγλου, 24 χρονών, της Καβάλας. Έχει 60-49 φέτος. Ήτανε δεύτερη στο περσινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Θεοδοσία Νακοπούλου, κόρη του άλλοτε στιπλίστα, του Νακόπουλου, του Μέα Τρίτωνα Θεσσαλονίκης. Έχει 59-96 φέτος. Τρίτη στο περσινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μαρία Κοντιμπά, της Ηλιούπολης, 20 χρονών μόλις. Πέμπτη πέρσι, 19 χρονών, είχε κερδίσει την πέμπτη θέση. Και στην 8η διαδρομή, μια αθλήτρια από τα Γιάννενα, η Κολέ, της Δωδώνης Ιωαννίνων, ήταν έκτη στο περσινό πρωτάθλημα, στα 18 της χρόνια. Για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα φέτος. Τι προετοιμασία έκαναν, πόσο βελτιώθηκαν οι αθλήτριες. 400 μέτρα με εμπόδια των γυναικών, τελικώς το μεγάλο όνομα Χριστίνα Χατζή στην τέταρτη διαδρομή. Κολέ, Δωδώνη Ιωαννίνων στην 8η διαδρομή. Οι κάμερες τη Χατζή. Χατζή, Δημόγλου στο 5. Έχουμε τη Βελή στο 3, την Ακοπούλου στο 6, Κοντίμπα στο 7 και 8 Κολέ. Η Κολέ έχει μείνει πίσω. Η Χατζή είναι πολύ μπροστά. Πηδάει τα εμπόδια πολύ νωρίτερα από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Για να δούμε αν η Δημόγλου θα είναι δεύτερη. Έρχεται και η Βελή που τρέχει στην τρίτη διαδρομή. Η Χατζή είναι πολύ μπροστά και η μάχη γίνεται ανάμεσα στη Βελή και τη Δημόγλου για τη δεύτερη θέση. Η Χριστίνα Χατζή θέλει το 55-60 που είναι το όριο. 56-67, 56-50 είναι το χαμηλό όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Κερδίζει με 56-60 και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 400 μέτρα με εμπόδια. Να τη Χριστίνα Χατζή. Εντάξει, είναι η πρώτη της κούρσας ουσιαστικά, γιατί τους διασκολικούς δεν λαμβάνει την υπόψη. Είναι... Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, Νίκο. Θεωρώ πως έχει πολλά περιθώρια να βελτιωθεί ακόμα η Χριστίνα. Και αυτό θα γινόταν βέβαια αν είχε και συναγωνισμό, κάτι που δεν είχε σε αυτή την κούρσα. Τρέχει μόνη της. Δεν είχε το πρωί, είχε και προκριματικό. Και εδώ στο τελικό είναι εύκολα νικήτρια με τη Δημόγλου. Δηλαδή εδώ συναγωνίζεται ουσιαστικά τον εαυτό της. Ναι. Η Χριστίνα Χατζή λοιπόν ξανά στα 300 μέτρα εμπόδια. Η Δημόγλου δεύτερη όπως και πέρσι και η Βελή τρίτη. Πάμε που
μετέχουν οι αθλητές με τα ονόματα, τα ονόματα των οποίων βλέπουμε στους δέκτες μας. Περσινός νικητής του αγώνα ήταν ο Κώστας Νακόπουλος του Πανιωνίου, που μετέχει και σε αυτή την κούρσα. Πέρσι είχε κερδίσει με 1.51.90. Αυτός είναι ο Γεωργίου, ο Νάκος, ο Αμυρίδης, εδώ είναι ο Νακόπουλος, εδώ είναι ο Παπαδόπουλος, ο Κουτρίκης, ο Τζιρτζιρίς και ο Παύλου, αθλητές του Ολυμπιακού, και οι δύο. Έχουμε λοιπόν μια κούρσα με 9 δρομής. Την καλύτερη επίδοση, το καλύτερο το ρεκόρ έχει ο Παπαδόπουλος, 1.46.36 από το 2006. Ο αθλητής που βλέπετε, ο Παύλου, φέτος έχει κάνει 1.53.31 και αυτό το σημείωσε στον αγώνα το προκριματικό. Ο Παπαδόπουλος που βλέπετε εδώ, του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ένας αθλητής, όπως είπαμε, που έχει την καλύτερη επίδοση από όλους όσοι συμμετέχουν, φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Και ο Νακόπουλος, ο αθλητής που πέρυσι κέρδισε και τα 800 και τα 1500 μέτρα. Είναι ένα νέο παιδί ηλικίας 21 ετών με πολλές δυνατότητες. Φέτος ταλαιπωρήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα με προβλήματα υγείας. Ναι, είχε προβλήματα υγείας. Τα ξεπέρασε όμως. Και είναι από ένα σύλλογο με μεγάλη παράδοση στα 800 μέτρα. Ναι, το σύλλογο του Βαγγέλη Δεπάστα, θες να μου πεις. Τον οποίο προέρχεσαι και εσύ και πρέπει να... Ένα σύλλογο στον οποίο σεβόμαστε βέβαια για την ιστορία του και τους πολλούς αθλητές που έχει αναδείξει, αθλητές και κυρίως αθλήτρες, γιατί στον Πανιόνιο αναδείχθηκε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο αθλητισμός γυναικών, με τον Ηλία Μισαηλίδη, στη μνήμη του οποίου γίνεται και το πρωτάθλημα, είναι αφιερωμένο το πρωτάθλημα. Νακόπουλος και Κουτρίκης είναι αυτός που προσπαθεί να βγει μπροστά, ο Κουτρίκης αθλητής της Ολυμπιάδας Πατρών. Και ο Αμυρίδης με τον Οικονόμου. Ποιος θα βρει μπροστά, ο Παύλου με τον Αμυρίδη. Αυτοί οι δύο έχουν περάσει μπροστά στις δύο πρώτες θέσεις. Ο Αμυρίδης προηγείται, ο Παύλου ακολουθεί. Ο Οικονόμου είναι στη συνέχεια και μετά ο Γεωργίου και μετά ο Τζιρτζιρίς. Ο Νακόπουλος έχει μείνει τελευταίος. Έχει μείνει στην τελευταία θέση μαζί με τον Τίμο τον Παπαδόπουλο, τον αθλητή που έχει βοηθήσει την εθνική ομάδα της Ελλάδος τα τελευταία 2-3 χρόνια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Μπροστά είναι ο Παύλου. Η κούρσα δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορη. Πάμε αρκετά σιγά. Πάμε σε μια με 56-48. Θα έλεγα πως είναι αργή η κούρσα. Με τον Παύλου και τον Τζιρτζιρί στις δύο πρώτες θέσεις. Με τον Αμυρίδη και τον Οικονόμου στη συνέχεια. Με τον Γεωργίου μετά. Με τον Κουτρίκη και τον Νακόπουλο. Και τον Νάκο, ο οποίος έχει μείνει τελευταίος. Να δούμε ποιος θα ανέβει. Θα ανέβει κανείς, θα ξεκινήσει. Ο Παπαδόπουλος έχει ξεκινήσει. Ο Παπαδόπουλος έχει αρχίσει και να ανεβαίνει. Είναι τώρα στην τέταρτη θέση και πάει τρίτος. Τον ακολουθεί ο Κουτρίκης. Ο Παπαδόπουλος θα φτάσει, θα τον περάσει. Θα περάσει και τον Τσιρτσιρί και θα μπει μπροστά ο αθλητής του Πανελληνίου. Είναι εκείνος που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει την πρώτη θέση. Έχει την καλύτερη επίδοση στα πόδια του. Είναι ο αθλητής που μπαίνει στην τελική ευθεία. Να βλέπετε τον Νακόπουλο, ο οποίος καθυστέρησε πολύ. Έχει μείνει πολύ πίσω και είναι δύσκολο να πιάσει τον. Ο Κουτρίκης είναι εκείνος που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος 1.50.67, δεύτερος Νακόπουλος. Τρίτος ο Κουτρίκης, μετά είναι ο Αμυρίδης, μετά ο Τζιρτζιρίς, μετά ο Παύλου, ο Νάκος και ο Οικονόμου. 1.50.67 για τον Ευθύμιο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε μια κούρσα για να κερδίσει και το πέτυχε. Έκανε πολύ αργά το πρώτο 400. Εδώ ο αθλητής που πέρυσι κέρδισε την πρώτη θέση με εκείνον που κέρδισε φέτος την πρώτη θέση. Δείτε εδώ, στα 200 μέτρα μείνει το τέλος. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος βγαίνει εντυπωσιακά, αφήνει τον έναν μετά τον άλλον τους υπόλοιπους δρομής πίσω και μπαίνει στα 150 μέτρα με διαφορά από τους υπόλοιπους. Ο Κουτρίκης ανεβαίνει μαζί και ο Νακόπουλος έρχονται από την εξωτερική να τον πιάσουν, όμως εκείνος έχει φύγει, ήταν έξυπνος στην απόφασή του να φύγει στα 200 μέτρα, τον οι άλλοι
εντός εισαγωγικών, κοιμόντουσαν ακόμα και παιδευόντουσαν με τους υπολείπους. Δείτε τη διαφορά από τους υπόλοιπους. Ο Παπαδόπουλος θα τερματίσει στην πρώτη θέση. 1.50-67. Βλέπετε τον Ακόπουλο, τον Κουτρίκη, τον Αμυρίδη, τον Τζιρτζιρί να ακολουθούν ο ένας πίσω από τον άλλον και να τερματίζουν σε αυτό το 800 στο τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Είναι η επίδοση που έκανε φέτος, είναι καλύτερη από εκείνη που σημειώθηκε πέρυσι. Όπως είπαμε, πέρυσι ο νικητής είχε αναδειχθεί με 1.51-90. Φέτος ο Παπαδόπουλος έκανε 1.50-67. Και βέβαια έχουμε πει ήδη ότι έχει την καλύτερη επίδοση. Να και η Λίκα σε μια προσπάθειά της, την τρίτη προσπάθειά της στον ακοντισμό των γυναικών. Αυτές είναι οι αθλήτριες που ετοιμάζονται για τον τελικό των 800 μέτρων. Δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η Μαρία Εκλάδου του Ολυμπιακού, τη βλέπετε. Η Παπαδοπούλου στην Γεωργία στη δεύτερη διαδρομή. Η Θεοδωρακοπούλου του Μεσσηνιακού, η Παπαδοπούλου της Νεάπολης. Η Φιλάνδρα, το μεγάλο όνομα, το μεγάλο φαβορί, στην τέταρτη διαδρομή. Και θα τις δούμε και μία-μία, δεν ξέρω, όχι, ένα γενικό πλάνο. Έχουμε ακόμα την Πάνου στην πέμπτη διαδρομή του Ρεθυμνιακού, τη Λευκοπούλου, η κόρη της Κωνσταντινίδου, της άλλοτε πρωταθλήτρια στα 800 από τη Δράμα και αυτή του Ρεθυμνιακού. Έχουμε τη Ραφτάκη του Πανελληνίου στην 7η διαδρομή, τη Λίβα της Αναγέννησης Λαμίας στην 8η διαδρομή και την Ειρήνη Μπρέτζα του Ελευθέριου Βενιζέλου από τα Χανιά στην 9η διαδρομή. Μικρότερη η Λίβα, η Λευκοπούλου μάλλον, 18 χρονών, που τρέχει στην 6η διαδρομή. Η Φιλάνδρα, την είδατε για λίγο, του Πανελληνίου, 24 χρονών, έχει την καλύτερη επίδοση με 2.13. Θέλουν και το όριο αθλήτριες που είναι 2.01.30 το χαμηλό, με 2.01.30. Αν το πιάσει μια Ελληνίδα μπορεί να πάει. Για να πάνε περισσότερες θα πρέπει να πιάσουν 2 λεπτά στα 800 μέτρα. Πάμε λοιπόν με τη Φιλάνδρα μπροστά. Η Πάνου είναι στη δεύτερη θέση. Η Πάνου του Ρεθυμνιακού, 20 χρονών μόλις, και πιο πίσω οι υπόλοιπες. Η Φιλάνδρα θέλει το χρόνο, θέλει το όριο. Καλπάζει λοιπόν και πάει για το πρώτο 400, δύο στροφές στα 800 μέτρα των γυναικών. Τελικός, Φιλάνδρα μπροστά. Η Λευκοπούλου είναι στην τρίτη θέση και δεύτερη είναι η Πάνου. Καμπανάκι, 59-66. Γρήγορη κούρσα για την Φιλάνδρα που αυξάνει το ρυθμό της. Το θέμα είναι να έχει τις δυνάμεις στα τελευταία 80 μέτρα. Φιλάνδρα που παίζει με το χρονόμετρο. Φιλάνδρα Πάνου στη δεύτερη θέση και η 18χρονη Ελένη Λευκοπούλου του Ρεθυμνιακού στην τρίτη θέση, επικεφαλής όλων των υπολείπων αθλητριών που ακολουθούν μετά την τρίτη θέση. Φιλάνδρα πάει για τα 600 μέτρα. Για να δούμε πόσο θα περάσει στα 600 μέτρα. 1.30 περίπου. Πολύ γρήγορη η κούρσα για τη Φιλάνδρα. Η Πάνου στη δεύτερη θέση. Βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην πρώτη εδώ, την Ελένη Φιλάνδρα, 24χρονη αθλήτρια του Χρήστου Παπαχρήστου, του άλλοτε πρωταθλητή του Μαραθωνίου. Μπήκε με 1.47 περίπου στα 700 μέτρα. Για να δούμε τι θα κάνει. 1.55. Ακόμα θέλει 30 μέτρα για να τερματίσει. Δεν είναι χρόνος κάτω από 2.1 που είναι το όριο για να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρωταθλήτρια Ελλάδος με 2.04.28 και στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Λευκοπούλου. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Πρέντζα. Η έκπληξη έγινε. Δεν είναι ούτε η Πρέντζα, είναι η Θεοδωρακοπούλου του Μεσσηνιακού. Κοιτάγαμε το χρονόμετρο και την Φιλάνδρα. Θυμάσαι που έκανε 2.04.23, αλλά η Θεοδωρακοπούλου... Σου είπα για αυτή την πιτσιρίκα από το Μεσσηνία, που είναι πάρα πολύ καλή. Ήταν τέταρτη πέρσι. Και αλλά... τώρα ήρθε εδώ και έγινε δεύτερη. Ναι, αλλά σου είπα από χθες ότι είναι πολύ ωραίο, ναι, το είπαμε, πολύ ωραία αθλήτρια. Ναι. Πολύ καλή. Και οι άλλες είναι, και οι μικρές αυτές από τη Δράμα που τρέχουν τώρα με το Ρεθυμνιακό είναι πολύ καλές. Δηλαδή και η Πάνου και η Λευκοπούλου. Αλλά είναι οι πιτσιρίκες, ιδιαίτερα η... Νάτ. Να η μικρή. Θεοδωρακοπούλου.
Και εδώ είναι πάνω. Πάνω. Ναι. Και μετά θα είναι η Λευκοπούλου. Λοιπόν, πολύ καλά τα πλάνα που μας έδωσε ο σκηνοθέτης ο Σταμάτης Μαρμαράς. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε εντυπωσιακά με 48-80 ο Περικλής Ιακωβάκης. Πέτυχε την 7η καλύτερη επίδοση εφέτος στον κόσμο και στο προκριματικό η πηγή Δεβετζή έκανε 14-70 που είναι η 5η καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Έχουμε ακόμα τα 110 εμπόδια, τα 100 μέτρα εμπόδια. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα στα 800 μέτρα. Παπαδόπουλος, Νακόπουλος, Κουτρίκης, Αμυρίδης, Τζιρτζιρίδης, 1.50-66 για τον πρώτο. Και τα λοιπά. Γεωργίου Νάκος Παύλου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ραντεβού λοιπόν στις 7 αύριο το απόγευμα για να παρακολουθήσουμε την τρίτη και τελευταία ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου ανδρών και γυναικών. Από τον Νίκο Τσόνη, τον Νίκο Αντωνιάδη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στο ρεπορτάζ. Και όλους όσους δούλεψαν για σας, για αυτή τη μετάδοση, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.